Μιχάλης και Ελευθερία. Καλώς τους. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά και την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που τα καταφέρατε. Κάνατε λίγο εκεί, αναδιαμορφώσατε τα προγράμματα στα εργαστήρια. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς πολύ. Χάρηκα που σας ανακάλυψα. Σας είδα μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Και η πρώτη μου αντίδραση ήταν: πώς δεν είχα πάρει χαμπάρι αυτούς τους ανθρώπους. Τι κάνουν και πώς το κάνουν. Να ξεκινήσουμε από τη θάλασσα αλληλεγγύης και την ιδέα για τη θάλασσα αλληλεγγύης και να πάμε σιγά σιγά σε όλο αυτό που έχει αρχίσει να γεννιέται γύρω από αυτό. Ωραία, να σας πούμε ότι βέβαια είμαστε μόνο 3 μήνες σε λειτουργία. Έχουμε βρει το χώρο από τον Οκτώβριο και έχει στηθεί το βασικό μας κομμάτι για την ώρα που είναι το εργαστήριο ραπτικής και θα επεκταθούμε και σε άλλα πράγματα. Η ιδέα έχει ξεκινήσει πάνω από ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο. Σκεφτόμασταν πώς θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε πράγματα που γνωρίζουμε εμείς, είτε αφορά γνώσεις, είτε αφορά βοήθεια. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε ένα χώρο που να τα παρέχει όλα αυτά και να απευθύνεται σε οποιοδήποτε άνθρωπο, οποιαδήποτε χώρα προέλευση εννοείται και σε ντόπιου συμμετανάστε αναφέρεται. Ένα χώρο συνάντησης και γνώσης. Κάτι που είχαμε στο μυαλό μας, όπως το ονομάζουμε κι εμείς, ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο ένταξης. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας και αυτό προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Ένταξης και εκκίνησης, νομίζω. Και κοινωνικοποίησης. Βγαίνω από το σπίτι μου. Κυκλοφορώ στους δρόμους. Δεν θέλω να πω ξυπνάω, αλλά νιώθω πολίτης. Νιώθω ένας άνθρωπος που συμμετέχει. Δεν κάθομαι στο σπίτι μου και απλά περιμένω κάτι. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, το να βγω από τη φωλίτσα, από τη γωνίτσα μου, κελί μου, δωμάτιό μου, κουτί μου, όπως θα το χαρακτηρίσει κανείς και όπως το νιώθει, και να πάω να συναναστραφώ με άλλους ανθρώπους. Είναι σημαντικό γιατί όλοι μας έχουμε βιώσει κάτι τραυματικό στη ζωή μας. Έχουμε απολυθεί από τη δουλειά μας, ας το αφήσουμε στο χώρο το... ή δεν βρίσκουμε δουλειά. Μια από τις αντιδράσεις, παρόλο που δεν είμαι ψυχολόγος, είναι να καθίσεις στο σπίτι σου και να... Κατάθλιψη. Εύκολο να το πεις το κατάθλιψη, αλλά δεν βλέπεις μέλλον, δεν κινείσαι, παραμελείς πράγματα και δεν... Έτσι δεν μπορείς να... Βρίσκεται δουλειά στο τέλος της ημέρας. Πρακτικά, ναι, όπως το θέλεις. Ένας πρόσφυγας, ένας μετανάστης, ένας άνθρωπος που έχει βιώσει αποκλεισμό, Έλληνας. Αυτό κουβαλάει και μια τραυματική εμπειρία. Ή τον δρόμο της προσφυγιάς, ή τον αποκλεισμό γενικά, ή οτιδήποτε άλλο σε πιο ειδικές ευάλωτες ομάδες ανθρώπων. Οπότε είναι σημαντικό να βγεις, να κοινωνικοποιηθείς, να σε χτυπήσει ο αέρας. Τώρα κάνει κρύο φυσικά. Υπάρχει κόσμος. Ναι, εδώ η παρέα ζεσταίνει όμως. Αυτή είναι η διαφορά σε αυτή την περίπτωση. Το ίδιο προσπαθούμε και εμείς. Δηλαδή, η παρέα που ζεσταίνει είναι ένας χώρος πέρα από τα μαθήματα. Είναι ένας χώρος που κάποιος μπορεί να έρθει να κάτσει, να πιει το τσάι του, να συναναστραφεί, να γνωρίσει κόσμο, να μιλήσει, να πει την ιδέα του. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε ένα πρόβλημα και θα μου το καλύψει. Μπορεί κάποιος να πει την ιδέα του. Θέλω να κάνω ένα τάδε εργαστήρι. Πώς θα μπορούσα να το συντονίσω ή πώς θα μπορούσα να γίνει μια συνεργασία ή κάτι άλλο. Ένας χώρος. Συναντήσεων και γνώσεων και συναντήσεων. Μια κυψέλη μου κάνει εμένα εκεί μέσα, να αρχίσει να βουίζει ο κόσμος. Και βουίζει ο κόσμος. δηλαδή, φανταστείτε ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη στιγμή τα μαθήματα ραπτικής έρχονται από διάφορες κουλτούρες. Δηλαδή, ο πρόσφυγας δεν είναι ένα πράγμα. Κουβαλάει μαζί του την προσωπική του ιστορία φυσικά, αλλά και έρχεται από διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και κάθονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε γυναίκες στη ραπτική. Ναι, μιλάνε. Σε ποια γλώσσα, στη γλώσσα του δουλεύω μαζί. Βρίσκουμε χρειάζεται να έχεις κοινό λεξιλόγιο. Όχι απαραίτητα, το διαμορφώνουμε. Δηλαδή, τι είχαμε πει εξ αρχής, ότι δεν μας ενδιαφέρει τη γλώσσα, μιλάει άλλος. Ειδικά στο κομμάτι του ραψίματος, γιατί έχει να κάνει πολύ με την εικόνα, με την επίδειξη. Σιγά σιγά αντιλαμβάνονται, εννοείται. Συν ότι για μας είναι και ένα μέσο να βοηθηθεί κάποιος, εφόσον δεν είναι από εδώ και δεν μιλάει ελληνικά, να εξοικειωθεί με τη γλώσσα σε απλά καθημερινά πράγματα. Δεν μιλάμε σίγουρα γύρω από τα αντικείμενα του ραψίματος, μαθαίνουμε τις λεξούλες σε όλες τις γλώσσες σχεδόν. Αλλά μετά, σιγά σιγά, όσο εξοικειώνονται και με το χώρο, αρχίζουν και μας λένε διάφορα θέματα. Κάτι που τους έχει τύχει στο σχολείο των παιδιών τους, κάτι που θα μπορεί να χρειαστούν ένα γιατρό, κάτι που ψάχνουν ένα δρόμο ή κάτι άλλο. Οπότε σιγά σιγά λένε: α, έτσι είναι στα ελληνικά, ή έτσι μπορώ να το βρω. Ή... Λογικό δεν είναι. Ναι. Ξεκινάς από το καρύκομα, δεν ξέρω αν το λες. Και πας μετά στο ανθρώπινο, πας στο αληθινό αυτό. Κομμάτι. Ότι κοίταξε να τις βρεις τη Ελευθερία, εμένα μου συμβαίνει αυτό.
Όχι για να μου βρεις απαραίτητα λύση, γιατί θέλω να το μοιραστώ και να αναπτύξω αυτή την ανθρώπινη σχέση. Πώς τα καταφέραμε και πρέπει να το βάλουμε σε πλαίσιο αυτό. Αυτό ακριβώς. Και με ποιο τρόπο θα πρέπει να. Τουλάχιστον μπαίνει πια σε πλαίσιο. Γιατί απλά τα προηγούμενα χρόνια απλά τα είχαμε καταφέρει να μην υπάρχει καθόλου αυτή η επαφή και η επικοινωνία. Δεν είσαστε δύο άνθρωποι που τυχαία, νομίζω, αποφασίσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Εσύ, Μιχάλη, έχεις μία μακρά πορεία στο κομμάτι της. Πώς να το θέσω, της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της μάχημης αλληλεγγύης, μάλλον. Και προτιμώ το αλληλεγγύη, αν και υπάρχουν διάφορες λέξεις να το ανθρωπιστική δράση, αυτά κτλ. Η αλληλεγγύη είναι παντού, σε κάθε μας πράξη. Αυτό που έκανα τόσα χρόνια ήταν αποστολές με διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις από το 1995, οπότε πλέον είμαι βετεράνος αυτό. Δηλαδή νιώθω ότι έχουν περάσει 25 χρόνια και δεν το πιστεύω ακόμα. 25 χρόνια και είναι σαν να φύγεις εχθές, ας πούμε. Ναι, γιατί κάθε φορά που πάω κάπου, νιώθω το ίδιο συνέστημα, το οποίο μπορεί να είναι οργή στην αρχή, πέρα από τη συγκίνηση κτλ. Αλλά είναι η οργή ότι. Πώς είναι 25 χρόνια και ακόμα τα ίδια πράγματα. Και χειρότερα, να σου πω. Το 1995, ποια ήταν η πρώτη σου αποστολή. Η πρώτη μου αποστολή ήταν στην Αρμενία. Με τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Με τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Και τότε τι άφησες πίσω σου και είπες, εγώ θα πάω με τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου, καταρχάς, στο δημόσιο. Εσύ έκανες άλματα. Άφησες τη θέση, τη σίγουρη, το μισθό, την άδεια, τα επιδόματα. Δεν το έχω μετανιώσει, να πω την αλήθεια, γιατί έχω πάρει τόσα πολλά πράγματα από όλο αυτό το ταξίδι. Έφυγα στην Αρμενία και άφησα πίσω μου μια άλλη ζωή. Να. Αλλά όταν έφτασα στην Αρμενία, είδα ότι. Η ζωή είναι το ίδιο παντού. Δηλαδή έχει την αξία της παντού. Και φυσικά όταν πας σε μια αποστολή δουλεύεις. Δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή δεν πας εκεί και είσαι παρατηρητής του τι συμβαίνει, είσαι και καταλήτης. Μπορείς να κάνεις πράγματα. Μπορείς να μεταφέρεις τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί πίσω στην κοινωνία σου. Οπότε άφησε ένα παλιό εαυτό και βρήκα έναν καινούριο, ο οποίος όμως ήταν ο ίδιος. Απλά πράγματα όπως το αλληλεγγύη το βλέπεις και σε διαφορετικές διαστάσεις. Και τότε δίνεις και λίγο αξία και στις μικρές δράσεις αλληλεγγύης που πρέπει να συμβαίνουν παντού. Και συμβαίνουν σε κάποιο μέτρο. Και τώρα τελευταία στην Ελλάδα, ιδίως από την εποχή της οικονομικής κρίσης, δεν είναι το προσφυγικό, που είναι πολύ πρόσφατο σε σχέση με την κρίση, έχουμε δει να γίνονται πράγματα και πρέπει να γίνονται ακόμα πιο πολλά. Και νομίζω η ουσία εδώ είναι να μην γίνονται ελευθερία μου κατ' εξαίρεση. Δηλαδή, έχουμε δύο παραδείγματα ανθρώπων. Τώρα έχουμε δύο ανθρώπους εδώ. Τι ωραίο παράδειγμα. Έχουμε άλλους δύο εκεί, έχουμε άλλους τρεις εκεί. Η ουσία είναι όλο αυτό να το ανακαλύψουμε μέσα μας, να καταλάβουμε ότι είναι οργανικό μας κομμάτι σαν άνθρωποι να συνυπάρχουμε και να καθόμαστε μαζί και να πίνουμε το τσάι μας και να ράβουμε ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Γιατί τις ίδιες ανάγκες έχουμε όλοι έτσι και αλλιώς όλοι οι άνθρωποι. Τα ίδια όνειρα πάνω κάτω, ένα σπίτι, μια δουλειά, τη γνώση, τη διασκέδαση, την οικογένεια, τους φίλους. Όλα αυτά είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους και αναγνωρίσιμα. Και μερικές φορές κάποιοι τα ανακαλύπτουν, τα βρίσκουν λίγο δυσκολότερα για διάφορους λόγους. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι. Είναι πολλοί άνθρωποι που μπορεί να έχουν καλύψει το οικονομικό κομμάτι, αλλά να μην είναι κοινωνικά όντα, να μην μπορούν να κοινωνικοποιηθούν. Ή να μην έχουν βρει το κουμπί εκείνο, το κερασάκι τους, κάτι που θα μπορεί να τους ικανοποιήσει και να μπορούν να καλύψουν τη χαρά. Είναι πολλά πράγματα που, για τα οποία ο κόσμος απομονώνεται. Και σίγουρα όταν υπάρχει οικονομική δυσκολία ή και το εμπόδιο της γλώσσας σε κάποιες περιπτώσεις, η απομόνωση είναι ακόμα πιο μεγαλύτερη. Και το βλέπουμε κι εμείς και μερικές φορές και με τον τρόπο που άνθρωποι μας προσεγγίζουν, που μπορεί να μας προσεγγίσει άνθρωπος μέσω, παραδείγματος χάρη, από τη Μυτιλίνη, γιατί εκεί είχε πρόσβαση σε ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκε σε ένα διάστημα και ήρθε εδώ στο υπόλοιπο τη δική μας και λέει, δεν έχω βρει το μέσο να επικοινωνήσω. Πώς θα μπορούσα, και τυχαίνει, επειδή και εμείς αυτό που λέμε ότι ανακαλύπτουμε ανθρώπους που κάνουν και εμείς το προσπαθούμε να υπάρχει αλληλεσύνδεση και με ανθρώπους και με φορείς και με οργανώσεις που ασχολούνται με τον άνθρωπο γενικά. Μπορεί να τύχει μέσα από δίκτυα τέτοια αλληλεγγύης, να πούμε υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια, αυτή που θα θέλανε ένα σπροξηματάκι. Γιατί για εμάς το βασικό είναι ένα σπροξηματάκι, δεν είναι να τροφοδοτούμε καταστάσεις που μπορούν να δημιουργούν άλλες εξαρτημένες σχέσεις. Είναι ένα λιθαράκι. Γιατί ο άλλος να βγει έξω, να γνωρίσει, να μιλήσει, να πει δεν είμαι μόνος μου, είπανε και αυτοί. Ή τελικά στην πόλη που έχω έρθει και μένω ή που έμενα μια ζωή, τι πράγματα μπορώ να κάνω. Αυτά και αυτά και αυτά. Μερικοί το βρίσκουν πιο εύκολα άνθρωποι, άλλοι χρειάζονται και μια βοήθεια, μια στήριξη. Τον κατάλληλο τρόπο. Έχω μία υποψία και θέλω να μου την επιβεβαιώσετε ή να μου την καταρρύψετε εντελώς.
ο ξένος που θα έρθει εδώ, και όταν λέω ξένος, ο άνθρωπος που έχει φύγει από τη χώρα του, έχει εκβιαστικά φύγει από τη χώρα του, γιατί πρέπει να σώσει τη ζωή του, την οικογένειά του. Επειδή έχει περάσει όλο αυτό και έχει μπει, τον έχει ποτίσει η έννοια της αλλαγής, ίσως είναι πιο ανοιχτό σε κάτι τέτοιο, στο να συνυπάρξει και να ζητήσει και βοήθεια. Ο Έλληνας που έμενε για πάντα και από πάντα εδώ και είχε μάθει αυτή είναι η γειτονιά μου, ο γειτονός μου, αυτόν ξέρω, αυτόν μιλάω, η δουλίτσα με αυτό και λίγο αυτό έχει στενέψει. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσει το κατόφλι, π.χ. του δικού σας χώρου και να έρθει να σας πει εγώ τώρα θέλω να ράψουμε μαζί, να κουβεντιάσουμε μαζί. Ισχύει ή μπορεί να λεμπούρδες. Όχι, ισχύουν. Δεν ξέρω. Όλα, όλα, όλα. Απλά έχουμε δει ότι μπορεί να είναι πολύ γενικευμένο τώρα αυτό που λέω. Με το που έρχεται εδώ, ξαφνικά βρίσκεται μόνος του. Σε ένα καινούριο περιβάλλον. Ναι. Οπότε, επειδή έχει αυτό το ταξίδι και βλέπει το Ηράκλειο είτε σαν προσωρινό σταθμό, είτε δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον, σωστά. Αν θα δεχτεί, το υπηρεσία ασύλου, το άσυλό του και όλα αυτά κτλ. Ή θα συνεχίσει κάποια άλλη χώρα, αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι σε ένα καινούριο χώρο. Οπότε μπορεί να ηρεμήσει, να καθίσει, να χαλαρώσει. Δηλαδή να μην είναι τόσο. Να μην ψάχνει να ενταχθεί ή να έχει. Να μπει, ξέρω εγώ, στην κοινωνία αμέσως. Δεν ξέρει τη γλώσσα, διστάζει κτλ. Από την άλλη, με το που αρχίσαμε αυτό το εγχείρημα, έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες που μας έχουν πλησιάσει και θέλουν να κάνουν μαθήματα. Άνεργοι, άνθρωποι που έχουν, αυτό, έχουν νιώσει λίγο τον αποκλεισμό, που είναι και αυτό εύκολο να το πεις, τον αποκλεισμό, τι είναι αποκλεισμός. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι αποκλείουμε τον εαυτό μας. Μας έχουν πλησιάσει, οπότε δεν υπάρχει, για μένα τουλάχιστον, κανόνας. Από την άλλη, αυτός που θέλει και του δοθεί ευκαιρία, καλό είναι να την αρπάξει. Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Και αυτό που λέμε ότι είναι ένας πιλότος αυτό που κάνουμε, ένα πρόγραμμα πιλωτικό, είναι ένα εγχείρημα που δείχνει επίσης ότι δύο άνθρωποι, ή τρεις, ή τέσσερις, ή ένας, μπορούν να κάνουν κάτι και δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα. Απόφαση θέλει. Ούτε πολλά χρήματα χρειάζονται, ούτε πολλά. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνεις. Για τη δική σας καθημερινότητα, τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία που έχετε πάρει? Τώρα, πώς έχει εξελιχθεί? Ναι, τώρα, όπως είναι τώρα. Με το χώρο που έχετε, με τα μαθήματα. Τα μαθήματα ξεκινήσανε μαζί με το χώρο, με το που βρήκαμε το χώρο και τον οργανώσαμε. Είχα βρει και τους περισσότερους μαθητές και μαθήτριες. Και σχεδιάζαμε με την πράξη, με την καθημερινότητα, άρχισαμε να σχεδιάζουμε και το πρόγραμμα. Αρχικά λέγαμε ότι μπορούσαμε να καλύψουμε ένα τμήμα. Τώρα έχουμε καλύψει τελικά τρία τμήματα. Κάποια στιγμή θέσαμε από τις πρώτες εβδομάδες ότι θα έχουμε ένα ταβάνι και είναι και για εμάς ως τώρα εθελοντικό μέχρι να δούμε πώς θα προχωρήσει. Ένα ταβάνι ότι μπορούμε να καλύψουμε μέχρι 20 άτομα. Βάζαμε και στόχους. Για το κομμάτι του ραψίματος που τρέχει, θέσαμε ένα πρόγραμμα γύρω στις 50 ώρες. Να καλύπτονται αυτές οι 50 ώρες. Να προχωρήσουμε και στις αποφοιτήσεις, θα τα ενημερώσω για το επόμενο διάστημα. Το σημαντικό, αυτό που έχουμε καταλάβει και εμείς και σαν ενήλικες, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαζεύεις πιστοποιητικό ότι κάτι καταφέρνεις, ότι κάτι κάνεις. Ναι, πρέπει να το έχεις σε χαρτί αυτό το πράγμα. Ναι, είναι όπως βλέπουμε ότι και μέσα από το μάθημα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό ο ενήλικας, γιατί μιλάμε για ενήλικες, να ακούει τον μπράβο, την επιβεβαίωση ότι κάτι καταφέρει. Και μιλάμε για ανθρώπους που ή δεν τα ακούγανε πολύ, ή το έχουμε γενικά σαν άνθρωποι ανάγκη, ότι κάτι που κάνουμε είναι. Όντως, έρχονται πολλοί άνθρωποι που δυσαρκτικά ξέρουν ότι δεν θα το καταφέρω, δεν θα κάνω, ενώ το θέλω. Λέω, δεν υπάρχει θα το καταφέρεις. Κανείς μας δεν ξεκίνησε με μάνιουαλ τη ζωή του, την καθημερινότητα του. Σιγά σιγά, θα δεις αρχικά να σ' αρέσει. Το βασικό είναι να σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει, προσπαθείς. Και δεν είναι ο στόχος όλων να είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Καθένας έχει το δικό του τρόπο, όπως τα παιδάκια μαθαίνουν στο σχολείο τα γράμματα. Με διαφορετικότητα. Το ίδιο και ο ενήλικας. Απλώς ο ενήλικας μερικές φορές κουβαλάει και τα φορτία του, αυτά που λέμε. Κουβαλάει την ώρα. Το να είσαι πολύ καλός και αποτελεσματικός και τέλειος αυτό που θα καταπιαστείς. Ναι, οπότε η καθημερινότητα μας είναι η οργάνωση των μαθημάτων που είδαμε πώς κύλησε. Και μετά το πλάνο για τον επόμενο έτος, τι εκδηλώσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε μέσα στο χώρο, τα επόμενα εργαστήρια που σχεδιάζουμε για τα αγγλικά, για τους υπολογιστές και όλα αυτά προκύπτουν από τις ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή τι βλέπουμε. Ένας ενήλικας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, θα ήθελε κάποιος, μπορεί να μην έχει κάνει κάποιο πιστοποιητικό στα αγγλικά, ίσως μπορεί να βοηθηθεί με τη βοήθεια πάντα θελοντών, να βγαίνουν μικρά προγράμματα, έτσι να μαθαίνει τη γλώσσα, να μπορεί να δώσει αργότερα ένα πιστοποιητικό. Όπως και με τους υπολογιστές, αυτό που σκεφτήκαμε. Και μικρό αριθμό παλιών ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε μια σχολή ή δεν πήγανε ποτέ.
βασικές γνώσεις υπολογιστή για να μπορούν να πάνε να δώσουν αργότερα μια πιστοποίηση, να έχουν ένα χαρτί. Ναι. Κάτι που βοηθάει το βιογραφικό του καθενός και την καθημερινότητά του. Βοήθειες όλο αυτό έχετε? Έχουμε ή θα τα μεγάλη... κάνετε όλα εσείς οι δύο? κάποια, ναι, κάποια. Προσπαθούμε να βάλουμε λίγο στη θάλασσα αλληλεγγύη, σε αυτό που κάνουμε και τα λοιπά, εθελοντές. Mm-hmm. Για να κάνουμε διάφορα μαθήματα. Τώρα που θα αρχίσουμε τα μαθήματα αγγλικών και υπολογιστών, θα τα κάνουν εθελοντές, φίλοι, γνωστοί. Επίσης, έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι γύρω μας και μας εμψυχώνουν για αυτό το πράγμα. Και ιδίως οι άνθρωποι που εκπαιδεύονται. Δεν τους βλέπουμε σαν μαθητές, τους βλέπουμε σαν ανθρώπους που μεταδίδει ο ένας τη γνώση στον άλλον. Σκεφτόμαστε για το μέλλον να το ανοίξουμε λιγάκι πιο πολύ. Δηλαδή πέρα από τα μαθήματα αναπτυξής, να κάνουμε και κάποιες συζητήσεις. Να έχει το κόσμο, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Επίσης, επειδή το αρχίσαμε εμείς οι δύο, δεν θέλουμε να το κρατήσουμε ένα δικό μας, μια δικιά μας οργάνωση. Δεν έχουμε αυτή τη σκέψη. Απλά να συνδιαμορφώνουμε μαζί με τους εκπαιδευόμενους και τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ζωντανός οργανισμός, ναι, οπότε. Φυσικά. Αυτό που λέγαμε, ότι αν κάποιοι άνθρωποι αρχίζοντας από τη ραπτική θέλουν να κάνουν ένα εργαστήριο ραπτικής ή κάποιος θέλει να κάνει μια δουλειά, μπορούμε να βρούμε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό, λογιστές, δικηγόρους κτλ. Να τους βοηθήσουμε. Να δικτυώσετε. Αυτό. Απλά πράγματα. Όπως λειτουργεί μια παρέα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όταν κάθομαι με τους φίλους μου και μας κατεβαίνει μια ιδέα στο κεφάλι, βλέπουμε πώς ο καθένας μπορεί να βοηθήσει. Θα πάρεις δύο γνωστούς, θα κάνεις αυτό, μα εγώ δεν ξέρω να το κάνω, ναι, αλλά ξέρω εγώ και θα σου δείξω πώς θα το κάνεις. Και πάει λέγοντας. Έτσι το κάναμε κι εμείς. Δηλαδή την θάλασσα αλληλεγγύης την αρχίσαμε μόνοι μας, μαζί με φίλους, δικηγόρους και λογιστές. Πήγαμε στο πρωτοδικείο, στην εφορία για να το κάνουμε και επίσημο κτλ. Χαλαρά. Ένα πράγμα που θέλουμε επίσης να καταφέρουμε, που είναι λίγο δύσκολο, είναι ό,τι κάνουμε να το διασκεδάζουμε κιόλας. Κανένα άγχος. Άγχος υπάρχει, δημιουργικό. Πώς το κάνετε αυτό, για εξηγείτε μας ακριβώς. Το προσπαθούμε. Λόγω εμπειρίας το έχετε κατακτήσει αυτό. Το όχι άγχος είναι ότι καταρχάς προσπαθούμε το εργαστήρι, επειδή έχω αυτή την εμπειρία κιόλας και έχω δει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τι γίνεται, να μην κοστίζει. Πέρα δηλαδή από αυτό το άγχος, το προσωπικό κτλ. Να μην έχει έναν προϋπολογισμό τεράστιο και έχετε να τρέχει. Όχι, όμως, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε έξοδα. Δηλαδή δεν ξέρω ο χώρος αν είναι ιδιόκτητος, αλλά όχι, δεν έχετε όχι, πάγια. Υπάρχει τα πάγια μας. Τα πάγια έξοδα. Το ρεύμα, το νερό, αυτά, το τηλέφωνο. Ναι. Δεν θέλουμε και να ένα το μέρος φουσκώσουμε. Των υλικών και των εξοπλισμών. Ναι. Ακριβώς, εδώ χρειάζεται φάση. Ένα μεγάλο μέρος έχει καλυφθεί από πράγματα που είχαμε ήδη στο σπίτι μας. Ειδικά τα εφάσματα και κάποιες ρεπτομηχανές, ναι, στα σπίτια μας. Ένα μεγάλο μέρος έχει καλυφθεί από δωρεές, δηλαδή δωρεά τι μπορεί να είναι. Είναι κάποια εφάσματα που έχω στο σπίτι μου και τα χρησιμοποιώ ή κάποια ρούχα που μπορούν να μεταποιηθούν. Και να πω σε εδώ, αυτό είναι από παλιά μπαντελόνι, θέλετε να το δείτε μερικοί μετά. Και η μαθήτρια που το έκανε. Ένα παλιό μπαντελόνι θα γίνει μια τσάντα καινούρια, μια παλιά φόρμα μπορεί να γίνει ένα παιδικό παντελονάκι, πολλήματα από πετσετάκι μπορεί να γίνουν ένα μαξιλαράκι, δηλαδή πράγματα καθένα σαν να γυρίσουμε το σπίτι μας ανάποδα θα τα ανακαλύψουμε. Δηλαδή ήδη όταν ξεκίνησε ο χώρος, πέρα από κάποια πράγματα που αγοραστήκανε, φέραμε από το σπίτι μας την δεύτερη μας ραπτομηχανή, μας φέραν άλλοι δύο φίλοι, άλλη μια δεύτερη ραπτομηχανή που είχαν. Τα υφάσματα που μας περισσεύανε, τα ρούχα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, τις κλωστές. Και σιγά σιγά έτσι και αλλιώς έχει κινηθεί πολύ καλά με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί κόσμοι έχουν ενδιαφερθεί από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύσαμε στη σελίδα μας ότι γίνεται έχουμε ξεκινήσει αυτό το project, αυτό το εγχείρημα με τα μαθήματα. Ήδη μόνο τους άνθρωποι, πριν πούμε κι εμείς ότι υπάρχουν ανάγκες να καλυφθούν, μας λένε να σας δώσω αυτά. Τι καλά, υπάρχει έτσι μια αυτοματοποίηση θετική σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ξέρουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε, μπαίνουμε στο νόημα. Οπότε, κρατάμε επίσης τα έξοδά μας, τα βασικά. Δηλαδή, προσπαθούμε και για το μέλλον να είναι διαχειρίσιμο. Αυτό είναι το άγχος, μια βασική μορφή άγχους. Π.χ. τώρα έφερα 4 υπολογιστές. Δωρεά επίσης, φαντάζομαι. Μεταχειρισμένα. Μεταχειρισμένους φυσικά, αλλά πολύ χρήσιμους. Έχουμε φίλους εθελοντές που μπορούν να μας τους εγκαταστήσουν. Και έχουμε ανθρώπους που στο μέλλον θα κάνουν και τα μαθήματα. Ναι, υπάρχουν πάγια έξοδα. Θα δούμε πώς πάει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε στο μέλλον. Θα κάνουμε και μπαζάρ. Διατίθενται αυτά τα προϊόντα στη θάλασσα αλληλεγγύης εκεί που είμαστε. Προς πόλεις, και φυσικά δωρεές, μικρές δωρεές κτλ. Είμαστε. Το ελέγχουμε ακόμα. Αυτό και θα το συνεχίσουμε να το ελέγχουμε, γιατί αυτό δεν θέλουμε να
το επεκτείνουμε. Και από την άλλη είναι και ένα μήνυμα, ότι αν κάποιος θέλει να μεταδώσει τη γνώση του σε ανθρώπους έτσι, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει στο σπίτι του, σε χώρους κοινούς, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες οργανώσεις. Σίγουρα και υπάρχουν στο Ηράκλειο και πολλοί άλλοι φορείς που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε παρόμοια πράγματα. Πέρα από κάποια προγράμματα ένταξης γενικά, είτε επαγγελματικής, αλλά ιδίως για τους πρόσφυγες γλώσσας ελληνικής, εμείς δεν κάνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας, γιατί πιστεύουμε ακόμα και υπάρχουν φυσικά, ότι είναι ευθύνη του κράτους, να γίνει από το κράτος, του θεσμού να προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά δεν θα μπορούσα να κάνω και άλλα προγράμματα, επαγγελματικής ένταξης κτλ. Το αφήνουμε σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι να το κάνουν. Εμείς σαν πολίτες, δεν χρειάζεται να κάνεις φυσικά μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις σαν πολίτες. Από κάπου όμως ξεκινάς. Ναι. Και για να είσαι αποδοτικός σε αυτό που κάνεις, δεν πρέπει να σε παρασύρει το άγχος, ο πανικός και το να τα κάνω όλα και να τα κάνω τώρα. Και... υπάρχει άγχος πάντα, εννοείται. Ενθουσιασμός. Ο ρομαντικός της παρέας βλέπουμε ποιος είναι. Νομίζω ότι υπάρχει και η αγωνία του να πάει όλο αυτό καλά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σας ακολουθούν και είναι... περιμένουν πράγματα από όλο αυτό. Από την άλλη, αυτό που έχουμε δει, που έχω δει, πολλές φορές πας σε ένα μέρος και βλέπεις να έχουν χιλιάδες πρόσφυγες, 10.000, 20. Όταν λέμε έρχονται, περπατάνε με τα πράγματα. Να, κυριολεκτικά. Και εκείνη τη στιγμή πρέπει να σκεφτείς με πολλούς άλλους φυσικά, σκηνές και τα λοιπά, νερό, τα πάντα. Να. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι και αυτοί οι 10.000, 20, 1, 2, δεν έχει σημασία, είναι άνθρωποι. Και δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητες, δεν είναι θύματα. Είναι θύματα ενός πολέμου που λέμε, αλλά δεν είναι θύματα. Δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν. Αν αύριο μεθαύριο θέλουμε π.χ. να φτιάξουμε κάτι στο εργαστήριο, θα ρωτήσουμε πρώτα τους ανθρώπους που δουλεύουν, εκπαιδεύονται μαζί μας. Από απλά πράγματα, τώρα θα μιλήσουμε για την αποφύτιση. Τώρα σκεφτόμαστε την αποφύτιση να μαζευτούν με τις οικογένειές τους, να φέρουν και ένα φαγητό που θα φτιάξουν ντόπιο. Να κάνετε αυτά τα ωραία είναι τα γιορτή, τα ρεφενέ. Είναι γιορτές, είναι γιορτές. Από την άλλη, τα μαθήματα. Αν χρειαζόμαστε κάποιον άνθρωπο να μας βοηθήσει να βάψουμε ένα τοίχο ή να φτιάξουμε και τηλεκτρία. Τι ξέρει ο καθένας από εμάς. Και πόσο χρήσιμος νιώθει ο άλλος. Αυτό. Και πόσο πιο καλά μπορεί να σταθεί στα πόδια όταν ξέρει ότι ξέρεις κάτι. Εμένα ο Μιχάλης είδε ότι μπορώ να κάνω αυτό και με εμπιστεύτηκε. Σίγουρα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν φάει όχι χαστούκια στη μούρη. Όχι τούμπα έχει έρθει η ζωή τους. Έχει μηδενίσει εντελώς η ζωή τους. Η αποφύτιση έχει ακόμα. Δεν έχετε. Δεν τελειώνετε. Για τα πρώτα τμήματα, ίσως με τέλος του Γενάρη. Α, είσαστε γρήγοροι. Ναι, γιατί έχω ομολογήσει τις ώρες, είναι γύρω στις 50, έχουμε πει. Ίσως το τέλος του Γενάρη, τώρα είμαστε στη συζήτηση να οργανώσουμε μια μέρα που θα έχει να κάνει με την απόδοση των βεβαιώσεων, μια μέρα γιορτής και χαράς. Είμαστε υπό σκέψη ακόμα από τον τρόπο της διαχείρισης. Τώρα επιστρέφουμε και από τις γιορτές και εμείς τα σχολεία κλείσαμε και σήμερα ξεκινήσαμε. Στα ρυθμό ξανά. Σιγά σιγά ήδη ξεκινάμε. Έχουμε καταγράψει και έναν αριθμό ανθρώπων γύρω στους 4-5 που θα είναι στα επόμενα γκρουπ τα καινούρια. Θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή τον άλλο μήνα. Και αυτό ένα βήμα. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αποφύτιση. Πάμε στα επόμενα. Παράλληλα με την οργάνωση των άλλων δύο μαθημάτων που έχουμε στα σχέδια, στα σκαριά. Ένα βήμα λοιπόν, είπαμε, είναι η αποφύτιση. Και έρχονται και άλλα πράγματα. Έρχονται και άλλα πράγματα. Όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει ή να πάρει μέρος στα μαθήματα κτλ. Έχουμε ένα website. Ανοιχτή είναι η πόρτα σας, θα δίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, έχουμε πολύ καλό τσάι. Και καφέ. Και να έρθουμε δηλαδή, να τραταριστούμε. Μα αυτό είναι. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε λιγάκι προσβάσιμο. Και το μέλλον, δεν έχουμε σχέδιο ακριβώς που θα είμαστε 3-4-5 χρόνια κτλ. Go with the flow, διαμορφώνονται κάθε μέρα. Διαμορφώνονται κάθε μέρα. Έτσι. Και κάτι που αν π.χ. δεν θα μπορούμε, βρούμε δουλειά ή είμαστε σε αποστολή κτλ. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι... είναι θάλασσα, δεν είναι... Και έχει ένα κυματισμό και έχει μία ροή όλο αυτό το πράγμα και το ακολουθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σας γνώρισα. Και εμείς. Καλά ταξίδια από εδώ και μπρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπου μας βγάλει. Και όπου μας βγάλει. Και εδώ θα μας γυρίσει πάλι. Και όπου μας βγάλει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την Ειρήνη Μασαούτη. Μιλάμε για την συναισθηματική υπερφαγία. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται πάρα πολύ επιστημονικό αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικό. Τι μας συμβαίνει και ξαφνικά βρισκόμαστε να γεμίζουμε το μέσα μας κενό με μπόλικο φαγητό. Επιστρέφουμε σε λίγο.